παρακολουθήστε κάθε Τρίτη στις 8 το βράδυ την εκπομπή «Ποιητική Ανθολογία», που παρουσιάζει ποιητές, λογοτέχνες, συγγραφείς, ανθρώπους της τέχνης και των γραμμάτων. Η εκπομπή είναι μια ευγενική προσφορά του νεαρού Κύπριου συγγραφέα Πέτρου Παπαδόπουλου, συγγραφέα του βιβλίου «Ματωμένα όνειρα». Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας «Ποιητική Ανθολογία». Σήμερα έχουμε καλεσμένη εδώ στο Hellenic TV την κυρία Νάντια Μάρξ, συγγραφέα. Έχει παρουσιάσει πρόσφατα το δεύτερο της βιβλίο με τίτλο «Secrets Under the Sun», για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα και για την παρουσίαση που έγινε κυρίως. Και βέβαια μέσα από την εκπομπή μας έχουμε την ευκαιρία να αγγίξουμε και θέματα της καθημερινότητας που αφορούν την κυρία Μάρξ. Καλώς ορίσατε, κυρία Μάρξ, στην εκπομπή μας. Σας ευχαριστώ που με προσκαλέσετε. Ναι. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ζείτε αρκετά χρόνια εδώ στο Λονδίνο. Με τι ασχολείστε, πόσα χρόνια είστε εδώ κλπ. Πολλά χρόνια έχω μεγαλώσει, ήρθα μικρό κορίτσι, γεννήθηκα στη Λευκοσία στην Κύπρο, αλλά ήρθα εδώ μαζί με τους γονείς μου. Ο πατέρας μου εργαζόταν, τον είχαν στείλει να εργαστεί στην Αρμοστία, στην Κυπριακή Πρεσβεία. Cyprus Commission. Στο Cyprus High Commission. Και ήρθαμε στο Λονδίνο με την ιδέα ότι θα πηγαίναμε πίσω στον τόπο μας όταν τελείωνε ο καιρός της που θα υπηρετούσε εκεί. Αλλά by then, εγώ είχα μεγαλώσει, είχα γνωρίσει έναν συμφοιτητή και ήθελα να παντρευτώ, ήθελα να μείνω. Παντρεύτηκα μικρή και στο τέλος έμειναν και οι γονείς. Έμειναμε όλοι πίσω στο Λονδίνο και έτσι είμαι Λονδρέζα. Ωραία. Το κυρίως επάγγελμα που ασχοληθήκατε εδώ στην Αγγλία. Σπούδασα art και εργάστηκα για πάρα πολλά χρόνια σαν creative director σε γυναικεία περιοδικά, αρχίζοντας με το Cosmopolitan, μετά που αποφύτησα. Και εργάστηκα σε πάρα πολλά περιοδικά, το Cosmopolitan Company και She. Και μετά όταν σταμάτησα να εργάζομαι σαν creative director, άρχισα να γράφω, πάντα με ενδιαφέρει η λογοτεχνία. Πάντα έκανα κάπως journalistic work και στο περιοδικό, αν και ήμουν πιο πολύ στην τέχνη. Με ενδιέφερε πάντα το γράψιμο και έγραφα διάφορα μικρά άρθρα κτλ. Όταν σταμάτησα να εργάζομαι full time για διάφορους λόγους, απλώς το είχα κάνει για αρκετών καιρών και ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό. Άρα είστε συνάδελφος δημοσιογράφος, ναι, κυρίως. Και διάφορο, ναι. Μάλιστα, ναι. Και συγγραφέας. Ναι. Να έρθουμε στο συγγραφικό έργο. Έχετε εκδώσει δύο βιβλία. Το πρώτο ποιο ήταν και με τι ασχολείτο το θέμα του βιβλίου. Ναι. Κατά ακρίβεια έχω εκδώσει 4 βιβλία. Τα πρώτα δύο ήταν different genre, ήταν teenage books, δηλαδή ήταν πιο πολύ για πιο μικρά παιδιά, όχι παιδικά, teenage, δηλαδή μεταξύ 13, ναι. Και ήταν το θέμα αυτών των δύο βιβλίων, ήταν για about ethnic identity. I would say, ethnic identity. Δηλαδή, μιλάει για έναν κορίτσι που έρχεται στην Αγγλία από την Κύπρο. Δηλαδή, ήταν κάπως βιογραφικό σχεδόν το βιβλίο και μιλά όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζεις όταν έρθεις σε μια άλλη χώρα. Ναι. Και είχαν αρκετή πετυχία αυτά τα βιβλία, αλλά ήταν πολύ διαφορετικά από αυτά
Τα δύο τελευταία. Τα δύο τελευταία, τα οποία είναι they're adult books. Είναι για, ναι. Το πρώτο βιβλίο που αγοράστηκε από τους Macmillan Publishers, που είναι από τους πιο μεγάλους εκδοτικούς τύπους στον κόσμο, είχε μεσογειακό θέμα. Αρχίζει στο παρόν και πηγαίνει πίσω στην αρχή του 20ου αιώνα στην ένα νησί στην Ελλάδα και μετά Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, μετά πηγαίνει στην Ιταλία και in between ένας μεγάλος έρωτας, it's a love story, it's nice. Historic. Και ήταν μεγάλη επιτυχία αυτό, ονομαζόταν Among the Lemon Trees, το πρώτο μου βιβλίο. Και ήμουν πολύ τυχερή, διότι έφτασε στο number one best sellers για το καλοκαιρινό βιβλίο. Εδώ πέρσι. Στην Αγγλία. Ναι. Πολύ ωραία. Έχει μεταφραστεί σε 5 γλώσσες, including Greek βεβαίως, στα ελληνικά, πορτογαλέζικα, ιταλικά και πολύ ευχαριστημένη. Οι εκδότες μου για αυτή βεβαίως πολύ ευχαριστημένοι, διότι δεν μπορείς να ξέρεις αν ένα βιβλίο θα πάει καλά ή όχι. Είναι ένα μεγάλο gamble. Ένας εκδότης που παίρνει ένα βιβλίο που το αγοράζει, ήταν έτοιμο, ήταν γραμμένο όταν το αγοράσαν αυτό το βιβλίο. Αλλά με είχαν κάνει signed up για δύο. Είπαν εντάξει, μας αρέσει αυτό, να το πάρουμε, αλλά θέλουμε ακόμα ένα. Και άρχισα αμέσως να γράφω το δεύτερο, που είναι το Secrets Under αυτό. The Sun. Ναι. Ωραία. Το Secrets Under the Sun είναι αφιερωμένο στην Κύπρο. Είναι μια ιστορία η οποία διαδραματίζεται στην Κύπρο μας. Αρχίζει τώρα στο παρόν, και διότι ο τρόπος που γράφω εγώ πάντα έτσι έχει ένα kind of historical view. Πάει πίσω στην αρχή του 20ου αιώνα, τέλος του 19ου, στη Λάρνακα. Μόλις είχαν έρθει η Άγγλια, Αγγλοκρατορία, και η ιστορία αναπτύσσεται, έχει τρεις γενναίες από γυναίκες. It celebrates women and the strength of women, this book, and Larnaca and Cyprus. Very nice. Να πούμε ότι επικεντρώνεστε στο μυθιστόρημα τα τελευταία χρόνια. Αυτά τα δύο βιβλία θα τα χαρακτηρίζετε περισσότερο ως μυθιστόρημα ή χρονογράφημα. Δηλαδή, μυθιστόρημα. So you got yourself, μπήκατε καλά μέσα στο, ας το πούμε, αυτό που λέγεται μυθιστόρημα, γιατί βλέπουμε και στην Ελλάδα, και στην Κύπρο, και στην Αγγλία τώρα, από ό,τι μου λέτε, το συνδέω εγώ, ότι ασχολούνται με το μυθιστόρημα οι συγγραφείς και έχετε μπει σε μια, πώς να το πούμε, μια ροή προς το μυθιστόρημα. Δηλαδή, έχουν αγκαλιάσει εδώ στην Αγγλία το μυθιστόρημα. Γενικά, the market. Εδώ που είπαν ότι τους ενδιαφέρει και έτσι σας πρότειναν να γράψετε για δεύτερο. Αυτό είναι πολύ καλό. Ναι, κοίτα, υπάρχουν διάφορων ειδών μυθιστορήματα. Το δικό μου είναι στο summer fiction, έτσι ονομάζεται. Είναι τα βιβλία που τα παίρνεις το καλοκαίρι, πηγαίνεις διακοπές, κάθεσαι στη πλάση και διαβάζεις κάτι και μαθαίνεις κάτι. Μάλιστα. Έχει και διδακτικό χαρακτήρα, κάπως. Μαθαίνεις κάτι, διότι από ό,τι το ονομάζει η agent μου, το λέει fiction plus, λέει. Διότι είναι ιστορία, είναι ένα μυθιστόρημα, είναι για μια αγάπη, έναν έρωτα, περίπλοκη ιστορία. Δηλαδή, βεβαίως υπάρχει και αυτόν, είναι secrets under the sun. Υπάρχουν διάφορα μυστικά, περνά από διάφορες γενναίες. Αλλά μέσα στο πλαίσιο του βιβλίου, προπαντός και του άλλου και αυτού, μαθαίνεις, διότι υπάρχει ένα historical reference. Μια ιστορία, ένα reference σε ιστορικά γεγονότα που συνέβησαν στη διάρκεια που γράφτηκε το βιβλίο, με πρωταγωνιστές που ζουν αυτήν την εποχή εκεί. Αλλά fictional. Ναι, δεν είναι. Πάντα εμπνέεσαι από κάτι. εγώ άρχισα, δεν ήξερα
πολλά πράγματα για τη Λάρνακα. Η Λάρνακα ήταν ένα μέρος που είχα ένα σπίτι στη θάλασσα και πήγαινα τα καλοκαίρια με τα παιδιά μου όταν ήταν μικρά για διακοπές. Σιγά σιγά άρχισα να μαθαίνω για αυτήν την πόλη, τη Λάρνακα, η οποία ήταν κάπως ξεχασμένη πόλη στην Κύπρο για πολλά χρόνια νομίζω. Απλώς ήταν μια παραθαλάσσια πόλη που τώρα είναι a tourist attraction. Αλλά με τα χρόνια πηγαίνοντας διακοπές, γνώρισα κόσμο, δηλαδή σκαλιώτες, ανθρώπους που ζουν, που μεγαλώσαν, που περάσαν γενναίες εκεί και ανακάλυψα ένα κόσμο το οποίο δεν είχα ιδέα ότι υπήρχε. Η Λάρνακα στις αρχές του 20ου αιώνα και μετά ήταν η πόλη που σκεφτόνταν οι Άγγλοι να την κάνουν την πρωτεύουσα της Κύπρου. Δεν το ξέρω αν το ξέρετε αυτό. Όχι. Σκεφτόνταν να γίνει η Λάρνακα πρωτεύουσα, διότι ήταν λιμάνι, ήταν πάντα όλο το εμπόριο εκεί, για πάντα, πάντα. Επίσης αρχίσαν όλοι να τα προξενία που έρχονταν από τις ξένες χώρες, στην Βέλγιο, η Γερμανία, η Αυστρία, η Αυστρο-Ουγγαρέζη, όλα αυτά, η Ιταλία, εκεί ήταν. Και μαζί τους είχα φέρει ένα cosmopolitan κόσμο. Έφεραν πάρα πολλά. Έφεραν μαζί τους διπλωμάτες, ναι, οι οποίοι ζούσαν στη Λάρνακα. Φαντάζομαι, επειδή υπήρχε και το αεροδρόμιο πάντα εκεί, το Διεθνές Αεροδρόμιο της Λάρνακας, ίσως να ήταν... Τότε δεν είχε όμως. Εγώ μιλώ για τις αρχές του 20ου αιώνα και το τέλος του 19ου. Έρχονταν όλοι για να... Ένα κέντρο του εμπορίου ήταν η Λάρνακα. Ένα κέντρο ήταν τα πλοία, πηγαίναν, έρχονταν. Και μαζί τους είχα φέρει οι γυναίκες στη Λάρνακα, εκείνη την εποχή ήταν πολύ πιο προχωρημένες από τις γυναίκες στη Λευκοσία που ακόμα ήταν κάτω από τους Οθωμανούς. Ήταν πολύ πιο προχωρημένοι. Και ανακάλυψα διάφορα γεγονότα τα οποία ήταν αληθινά. Αλλά βεβαίως πήρα αυτή την έμπνευση και έγραψα αυτό το βιβλίο που αναφέρεται σε όλες. Γενικά η ιστορία του βιβλίου αφορά κάποιαν ηρωίδα που έζησε εκεί αυτά τα χρόνια, μια οικογένεια. Ναι, τρεις οικογένειες. Τρεις γενναίες της ίδιας οικογένειας. Μάλιστα. Η ηρωίδα είναι μια Κύπρια κοπελίτσα, όπως τον παλιό καιρό στην Κύπρο που έφερνα μια κοπέλα να τους... σαν υπηρέτρια, σαν να τους μεγαλώνουν τα παιδιά, τις έφερνα στο σπίτι, 12-13 χρονών. Αυτόν το ξέρα πολλές, το έχω γνωρίσει πολλές φορές. Φέρνουν ένα κορίτσι που ένα φτωχό κάπου που το βουνό, ένα φτωχό χωριό και μένει μαζί τους συνήθως μέχρι να πεθάνει. Δηλαδή πολλές φορές δεν παντρεύεται αν μεγαλώνει τα παιδιά της οικογένειας και τις επόμενες γενναίες. Και η ηρωίδα αυτού του βιβλίου είναι μια Κατερίνα, ένα κοριτσάκι που τη φέρνει μια πλούσια οικογένεια, η οποία ήταν από αυστριακής, αυστρο-ουγγαρέζικης γενεάς, οποία ήταν εκεί για μερικά χρόνια, και αναπτύσσεται η ιστορία με αυτές τις γυναίκες, το relationship που είχαν, ο τρόπος που ζούσαν και... Μες στο πλαίσιο του βιβλίου μαθαίνεις διάφορα πράγματα για την Κύπρο. Είναι ένα ωραίο publicity για την Κύπρο. Όσοι το έχουν διαβάσει είπαν θα πάμε διακοπές στην Κύπρο φέτος. Δηλαδή έτσι προκαλεί και ένα θαυμασμό για το νησί μας γενικότερα. Νομίζω, that's nice. Ελπίζω. Okay. Πόσο ανεβοήθησε η οικογένεια στο να εθαρρύνει την Άντια να γράφει βιβλία, να βρίσκει χρόνο για τη συγγραφή βιβλίων. Η οικογένεια, νομίζω το ταλέντο μου το έχω πάρει από τον πατέρα μου, ο οποίος ήταν ένας πολύ αξιόλογος κύριος, ο Χαρίλαος Κετρομινίδης, ο οποίος τον έχουμε χάσει πολύ πρόσφατα, τώρα τελευταίως, σε μεγάλη ηλικία, των 101 χρονών, ο οποίος έγραφε στις εφημερίδες, στην Παρικιακή Ελευθερία, όλες τις εφημερίδες εδώ στο LGR, έκανε προγράμματα, έγραψε βιβλίο για τη ζωή του αυτός και με ενθάρρυνε πολύ και μάλιστα μου έδωσε και ιδέες, διότι
ιστορίες, μεγάλωσα με τις ιστορίες που μου έλεγε για την παιδική του ηλικία στην Κύπρο, που ήταν πριν ένας άλλος κόσμος, άλλη εποχή, εποχή που δεν ξέρουμε εμείς. Και μια κλειστή κοινωνία. Ναι. Και έτσι από τον πατέρα μου και από την οικογένεια μου, την πατρική οικογένεια, είχα αυτόν το ενθάρρυνμα. Από την οικογένεια τη δική μου, γιατί έχω δύο παιδιά και τα λοιπά, βεβαίως είναι η δουλειά μου και βεβαίως είχα πάντα encouragement. Ναι. Okay. So, και τα συλληπιτήρια μας βέβαια, our condolences for your father, yeah, thank your you. Late father. Thank you. I learned very recently about that. I know. Και αν θέλεις, αγαπητή Νάντια, τώρα να περάσουμε στο Secrets Under the Sun, ναι, να μας διαβάσεις κάτι από το βιβλίο για να δώσουμε και στους φίλους τηλεθεατές την ευκαιρία να ζήσουν λίγο την περιγραφή από αυτά τα γεγονότα του μυθιστορήματος. Εντάξει, να σας ευχαριστήσω. Mm-hmm. Θα είναι στα αγγλικά που θα, στα το, αγγλικά, ναι, θα το διαβάσουμε. Είναι γραμμένο στα αγγλικά το βιβλίο, αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα. Εδώ όλοι ξέρουν αγγλικά. Εντάξει, έλα να βρούμε κάτι. Υπάρχει κάποιο κεφάλαιο που ξεχωρίζεις? Εδώ μπορώ να σας... Κεφάλαιο 5. Κεφάλαιο 5. Το βιβλίο αρχίζει τώρα, πρόσφατα, στη μία κηδεία κάποιας γυναίκας, η οποία είναι αυτή η Κατερίνα, η οποία έχει... she influenced everybody's life hugely, and then the story goes back and we discover how she influenced them, who she was, and εδώ το κεφάλαιο που θα σας διαβάσω είναι πάει πίσω στο αρχή του 20ου αιώνα, όταν οι πρώτοι από αυτούς τους ξένους που έρχονται στην Κύπρο φτάνουν για να ζήσουν και να εργαστούν εκεί. Μάλιστα. Okay. Σε ακούμε. Franz Linzer, great-grandfather of Eleni and Adonis, was the only son of Austrian botanist Joseph Linzer, who arrived in Cyprus in the spring of 1890 with his wife Eva and baby son on a scientific mission to record the flora of the island for the Natural History Museum of Vienna. The assignment was to be for a maximum duration of 5 years, but the Linzers fell in love with Aphrodite's birthplace and decided to stay on the island for good, making Larnaca their home. "This island is paradise," Joseph told his wife on their arrival. "I can feel the presence of the gods here." Eva was less convinced of its celestial qualities. She had left the Central European capital for what she initially perceived as a primitive Middle Eastern backwater far to the east of the Mediterranean. But her father's enthusiasm and the obvious natural unspoiled beauty of Cyprus, rich with rare flower species, were infectious, and the island soon won her over too. "Look, Eva, look how much beauty grows on this island," Joseph will enthuse, showing her all the rare plants he had collected. This surely was Demetra's playground. Eva's mind conjured up images of Persephone and her mother tiptoeing playfully through crocus fields. They initially set up home in a typical Ottoman-style house on 2 floors. All rooms, plus the gallery balcony of the floor, looked inwards over a courtyard garden, which accommodated the lavatory, a small bathhouse, and 2 trees that stood in the middle of the yard, a lemon and pomegranate tree in full bloom. It all made up for any early reservations Eva might have harbored. There is nothing more fragrant than lemon blossom, she told Joseph, and nothing more vibrant than the crimson of the pomegranate flower. Very nice. These two are botanists, and they come to the island to document the flora and fauna of this island, because they've been told that it has a lot of rare species. And they send everything back
to the Museum of Vienna. And that's how the story starts with these two, and then they have children, and their children have children, and then it progresses into a sort of three generations. So, to translate a little bit in Greek for those who don't, who did not understand, η ιστορία διαδραματίζεται στην Λάρνακα, εκεί έφτασε η οικογένεια από την Αυστρία, και είναι μόλις έχουν εγκατασταθεί και όπως ανέφερες, τα παιδιά αποκτούν παιδιά, μετά που θα δημιουργήσουν την οικογένειά τους και τα παιδιά, δηλαδή και εγγόνια αποκτούν εκεί. Και είναι μια εποχή όπου ακόμη η κοινωνία της Κύπρου είναι μια κλειστή κοινωνία. Ναι, εκτός από τη Λάρνακα που ήταν πολύ ανοιχτή. Εκτός από τη Λάρνακα. Κανένας δεν το ήξερε. Μάλιστα. That's very nice. So, να πούμε πού μπορεί ο Άγγλος πόσο να αγκαλιάζει το βιβλίο και αν υπάρχει προτίμηση και στα βιβλία που γράφουν Κύπροι που έζησαν εδώ. Ποια είναι η ανταποκρίση απέναντι στο δικό σου βιβλίο μέχρι στιγμής, αν βλέπεις ενδιαφέρον από πλευράς τους εδώ στην Αγγλία. Τους Άγγλους. Mm-hmm. Νομίζω ότι το proof είναι ότι το πρώτο μου βιβλίο το οποίο πάλι ήταν για την Ελλάδα. Έγινε bestseller. Έγινε bestseller και πουλήθηκαν 60.000 copies, Άγγλοι. Νομίζω ότι σε proof ότι. No, I believe they will be interested in this one also, because it is about the history of Cyprus. Yes. And we know that the British are fond of Cyprus a lot. And of course, it goes through the, it goes right through. Mm-hmm. It alludes to the 1950s, you know, the uprising of the against the British. I mean, το βιβλίο δεν μιλώ για την εισβολή, αλλά μιλώ για, για την Αγγλό. Για την απικία των Άγγλων στην Κύπρο. Ναι, για τους, που τους διώχνουν τους. Μάλιστα. Ενώ οι Κύπροι εδώ στην Αγγλία διαβάζουν, αγαπητή Νάντια. Δεν ξέρω, ελπίζω. Ελπίζω να τα νομίζω. Οι φίλοι μου που τους ξέρω, το έχουν διαβάσει, δεν ξέρω πόσος, πόσοι Ελληνοκύπροι εδώ το έχουν αγοράσει. Αλλά είναι, και, είναι μεταφρασμένο στα ελληνικά. Έτσι mm-hmm. μπορεί να το. Το πάρει κάποιο και στα ελληνικά. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Και πού μπορούν να το βρουν εδώ στην Αγγλία. Δεν ξέρω. Σε βιβλιοπορία μπορεί να το. Δεν ξέρω, διότι mm-hmm. το έχουν αγοράσει Έλληνες εκδότες. Κλειδάριθμος ονομάζονται οι εκδότες. Και έχει μεταφραστεί στα ελληνικά. Στην Ελλάδα πουλιέται, στην Κύπρο πουλιέται σε όλα τα βιβλιοπολία. Νομίζω και εδώ, αν υπάρχουν ελληνικά βιβλιοπολία, μπορεί να το παραγγείλετε το βιβλίο. Μάλιστα. Και online. Or online. Ναι, ναι. Amazon. Through Amazon. Ναι. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Άρα, έγινε η παρουσίαση στις 17 του μήνα του συγκεκριμένου βιβλίου και είχαν προσκληθεί εκεί και ο κόσμος και άλλοι που έχουν να κάνουν με τον κόσμο του βιβλίου. Ποια ήταν η εντύπωσή σου? It was crowded. It was, it was crowded. Είχε περίπου 80 περισσότερο, over 80 people. Διάφοροι journalists, ξέρω ότι έχει been mentioned on the BBC. Ήρθαν όλοι to celebrate really my book. Οι περισσότεροι, πολλοί φίλοι, πολλοί, επειδή έρχομαι από τον κόσμο του journalism, νομίζω είχε αρκετούς δημοσιογράφους, presenters, TV presenters, radio. That's great. So, πού έγινε? Στο Hellenic Center. Ναι, βέβαια, πάντα στο Hellenic Center. Και το προηγούμενο μου ήταν στο Hellenic Center, διότι είναι ο πιο ωραίος χώρος για να γίνουν διάφορες εκδηλώσεις. Είναι, ιδιαίτερα για τις παρουσιάσεις των βιβλίων. Και προπαντός είναι Hellenic. Είναι, mm-hmm. Είμαστε Έλληνες. Πρέπει στην Ελλάδα, στην Κύπρο. Υποστηρίζουμε και τους χώρους μας. Βέβαια. Πάρα πολύ ωραία. Έχεις προγραμματίσει κάποιες παρουσιάσεις και οπουδήποτε αλλού, είτε εδώ στο Λονδίνο, είτε αν θα πας στην Κύπρο να το παρουσιάσεις. Έχεις οργανώσει κάποια events here and there.
Να σας πω, για τώρα, για τώρα okay. Ναι, αύριο θα είμαι στο Waterstones Bookshop, στο Crouch End. Θα είμαι εκεί, θα κάνω ένα reading, Q&A, θα ερωτήσεις κτλ. Σε διάφορα Waterstones με έχουν προσκαλέσει, νομίζω και στο Hampstead. Απλώς στην Κύπρο δεν ξέρω ακόμη αν υπάρχει. Αυτό δεν έχει μεταφραστεί στα ελληνικά ακόμα. Mm-hmm. Διότι παίρνει λίγο καιρό. Και είναι οι publishers που οργανώνουν τα διάφορα, δεν είναι mm-hmm. εγώ που τα οργανώνω. Αλλά you follow. Βέβαια. Και ο κόσμος, οι τηλεθεατές μπορούν να πάνε σε ναι. μία από αυτές τις παρουσιάσεις. Βεβαίως. Εάν ξέρουν πού, πότε και λοιπά. Ναι. Στο Waterstone, στο Crouch End είναι αύριο, 22 του Μάη, η ώρα 7 και 4, αν είσαστε στην περιοχή. Αυτό θα είναι πολύ νομίζω θα είναι ενδιαφέρον, θα υπάρχει συζήτηση για το βιβλίο, θα κάνω ένα reading κτλ. Αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω άλλα. Για τις υπόλοιπες. Ναι, so there is one more presentation in May, in this month. Και θα υπάρχουν και άλλα, είμαι σίγουρη. Απλώς mm-hmm. επειδή έτυχε μάλιστα να σύμπτωση sad connection με τον πατέρα δεν μου. Και να δεν ξέρετε. Έχω, δεν μπορώ να σκεφτώ. Uh-huh. Σωστά. Να... Μάλιστα. So, όποιος θέλει να πάει στο Waterstorms, 22 Μαΐου, αύριο, Τρίτη, η ώρα 7 και 15, μπορεί να το κάνει και ναι. από εκεί θα ενημερωθείτε για οτιδήποτε άλλο αφορά το βιβλίο. Ναι. Κάτι που σε συγκινεί ιδιαίτερα και που θα ήθελες να πεις στη διάρκεια της συγγραφής που έγινε εν σχέση με το εν λόγω βιβλίο ή αν δεν θα ξεχάσεις κάποιο συγκεκριμένο γεγονός όλων αυτών των καιρών που γράφεις. Όλο αυτό το καιρό που γράφω ναι. είναι μια πολύ σκληρή δουλειά να γράφεις, διότι είμαι πολύ undisciplined. Εργάζομαι από το πρωί, αρχίζω η ώρα 10 μέχρι τις 6 και εργάζομαι συνεχώς. Σταματώ λίγη ώρα για να κάνω κανένα διάλειμμα. Είναι ένας αγώνας καθημερινός. Ένας αγώνας. It's a very busy life. It's a very unusual occupation να γράφεις, διότι είναι όλα από το μυαλό που έρχονται. Υπάρχει χρόνος για να γράφει κάποιος με τη ζωή αυτήν την busy life. Και να μην υπάρχει όταν έχεις κόντρα και πρέπει να παραδώσεις ένα βιβλίο. Τώρα γράφω το τρίτο μου βιβλίο. Διότι οι Macmillan με έχουν κάνει signed up για 4 βιβλία. Τώρα έχουμε 2. Το τρίτο είναι in process, δεν έχω τελειώσει. Μου έχουν δώσει extension mm-hmm. επειδή από τα γεγονότα που έχουν συμβεί. Πότε αναμένεται να εκδοθεί το επόμενο βιβλίο? Του χρόνου. Το χρόνο το καλοκαίρι. Τέτοια είναι εποχή πάλι. Πάλι έτσι, εποχή Μάιο. Θέλουν κάθε... Καλοκαιρινά βιβλία. Ναι, θέλουν κάθε καλοκαίρι είναι ένα καινούριο βιβλίο από μένα, που είναι λίγο stressful, διότι πρέπει να σκεφτώ διάφορα θέματα. Okay. Το τρίτο είναι σχεδόν έτοιμο. Έτοιμο. Θα έχω μέχρι το τέλος του Ιούλη να το τελειώσω, να το παραδώσω. Και μετά υπάρχει το editing. Παίρνει καιρό. Δηλαδή θέλουν κάθε χρόνο θέλουν να τους παραδώνω ένα βιβλίο το οποίο θα βγει τον επόμενο χρόνο. Μάλιστα. Ναι. Υπάρχει μια προεργασία. Μεγάλη προεργασία. Έχει να γίνει, πάρα πολύ μεγάλη. Δεν είναι μόνο η περίοδος της συγγραφής ενός βιβλίου, είναι και η επεξεργασία, η διόρθωση, ναι, η εικονογράφηση σε κάποια βιβλία. Ναι, σε κάποια βιβλία. Το εξώφυλλο. Τμήματα ναι. εργασία. Ναι, μάλιστα. Ναι. How ναι. nice. So, να μας δώσεις το μήνυμα σου. Πιστεύω έχουμε μείνει στα τελευταία 5 λεπτά της εκπομπής. Αν δεν κάνω λάθος, από ό,τι με πληροφορούν και από την παραγωγή, θα ήθελα να ακούσω ποιο είναι το μήνυμα σου εν ώψη και του καλοκαιριού, τόσο στους τηλεθεατές του Hellenic TV, τους τηλεθεατές της εκπομπής μας, της ποιητικής ανθολογίας, αλλά και γενικότερα τους αναγνώστες, όσους ασχολούνται με το βιβλίο, όσους διαβάζουν το βιβλίο. Ένα μήνυμα από την Νάντια Μάρξ. Το μήνυμα είναι να είναι καλά να διαβάζουμε.
πάντα, νομίζω γινόμαστε πιο πλούσιοι με το να διαβάσουμε και να μάθουμε, διότι ανοίγει ένας κόσμος διαφορετικός. Κάθε βιβλίο σου δίνει κάτι το καινούριο και νομίζω να είναι καλά πάντα να έχουμε ένα βιβλίο το οποίο το αγαπούμε και το θέλουμε να το διαβάσουμε. Και ότι πρέπει εμείς οι Κύπροι που ζούμε και εδώ στο Λονδίνο, όπως και σε άλλα μέρη του κόσμου, γενικά ο κόσμος να ασχολείται με το βιβλίο, να διαβάζει, γιατί δεν είναι μόνο που μας κρατά απασχολημένο σε ένα βιβλίο, είναι το ότι μπορεί να υπάρχει και κάτι το εκπαιδευτικό στους κόλπους ενός βιβλίου, που να διαδραματίζεται μια ιστορία που να συνδέεται με ιστορικά γεγονότα. Μαθαίνουμε από Συμφωνώ. Τα βιβλία. Και αυτό που θέλω να κάνω με το δικά μου τα βιβλία είναι να μάθουν οι ξένοι, οι Άγγλοι, αυτοί που δεν ξέρουν. Η κριτική που είχα από αυτόν το βιβλίο, όχι από τον κόσμο, γιατί κανένας δεν το έχει διαβάσει ακόμα, αλλά από τους publishers και τους editor, ήταν ότι μάθαμε πράγματα που δεν ξέραμε. Δεν είχα ιδέα για αυτήν την εποχή στην Κύπρο ή για αυτόν τον νησί. Και έτσι προσπαθώ να προωθήσει την ιστορία της Κύπρου. Ναι, και της Ελλάδας. Ακριβώς, και της Ελλάδας. Αυτό είναι και ο στόχος και της εκπομπής μας και το είπαμε πολλές φορές, αφού το θίγεις, να κλείσουμε με αυτό, ότι η συγγραφή των βιβλίων, οι λογοτέχνες, οι ποιητές μας, είτε γράφουν στα ελληνικά, είτε γράφουν στα αγγλικά, οι πλήστοι έχουν να κάνουν με γεγονότα που αφορούν και το νησί μας, την ιδιαίτερη μας πατρίδα, την Κύπρο. Αυτό σημαίνει ότι διαιωνίζεται ο πολιτισμός μας, η γλώσσα μας, γιατί τα περισσότερα από αυτά γράφονται και στα ελληνικά και στα αγγλικά, αλλά δίνουμε και την ευκαιρία και στους Άγγλους και όσους ξέρουν αγγλικά να μαθαίνουν για μας, μέσα από τα βιβλία μας. Αυτό, ακριβώς. Και νιώθω, εγώ αν και μεγάλωσα στην Αγγλία, πάντα νιώθω σαν Ελληνοκύπρια. Και αυτό θέλουμε να συνεχίσουμε να το νιώθουμε όλοι μας. Ευχαριστούμε την Νάντια Μάρξ που ήταν σήμερα μαζί μας. Ευχαριστώ και εσάς που με προσκαλέσετε. We wish you all the best to your new Thank book. You. Thank you very and much. To the one you are still writing. Ναι, να το τελειώσω. All the best. Thank you. Ευχαριστούμε και εσάς τους φίλους τηλεθεατές για την προσοχή σας. Ανανεώνουμε την εκπομπή μας για την ερχόμενη εβδομάδα με ένα καινούριο καλεσμένο. Καλό σας βράδυ. Παρακολουθήστε κάθε Τρίτη στις 8 το βράδυ την εκπομπή «Ποιητική Ανθολογία» που παρουσιάζει ποιητές, λογοτέχνες, συγγραφείς, ανθρώπους της τέχνης και των γραμμάτων. Η εκπομπή είναι μια ευγενική προσφορά του νεαρού Κύπριου συγγραφέα Πέτρου Παπαδόπουλου, συγγραφέα του βιβλίου «Ματωμένα όνειρα».